Εντάξει, ήταν μια άκρως τιμητική πρόταση. Εγώ πάντα βλέπω, άσχετα με την κατηγορία του, που παίζει μια ομάδα, βλέπω τη δυναμική της ομάδας, αυτό που με ενδιαφέρει και το στόχο το οποίο έχει. Ο Ρότος είναι μια ομάδα η οποία έχει τη δική της δυναμική στην τοπική κοινωνία εδώ και γενικά στον ελληνικό χώρο. Έχει στόχο να κοιτάει προς τα ψηλά και με αυτή τη λογική ήταν λοιπόν μια πρόταση η οποία θα με ενδιέφερε και καταλήξαμε σε μια συμφωνία να προχωρήσουμε τη χρονιά αυτή μαζί. Έχοντας ως στόχο πρωταγωνιστικό. Γιάννη Κυλιάρα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα να βρίσκεσαι στον Ηρώδο μαζί με τον Δημήτρη. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπατε και εσείς, έχουμε ξαναβρεθεί συμπαίκτες, αλλά νομίζω ότι στην ομάδα που μεγαλώσαμε και στην περιοχή που γεννηθήκαμε δεν είχε γίνει. Οπότε είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό και νομίζω ότι χαιρόμαστε και οι δύο γι' αυτό. Σίγουρα είναι κάτι πολύ ωραίο. Εμείς μεγαλώσαμε εδώ, αγαπάμε πάρα πολύ την ομάδα και η οικογένειά μου γενικά, ο πατέρας, ο παππούς, όλοι, οπότε είναι κάτι πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία χρονιά γενικά. Έχεις μεγάλη εμπειρία και με όσους άνθρωπους έχουν μιλήσει μας λένε για έναν Ηρώδο πολύ δυνατό φέτος. Θα δούμε στο γήπεδο κάτι πολύ όμορφο. Ναι, σίγουρα ο Ηρώδος θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Όπως είπε και ο coach, όμως δεν πρέπει να επαναβαβόμαστε. Δεν παίζουν ούτε τα ονόματα μπάλα, ούτε φανέλα. Πόσο αρνητικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε στις κερκίδες κόσμο και μιλάμε τώρα για παράδειγμα για έναν Ηρόδοτο που πάντα δυναμή του ήταν ο κόσμος του. Κοιτάξτε, το θέμα του κόσμου τώρα συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και τώρα γίνεται ακόμα πιο τραγικό με τον κορονοϊό. Τώρα είναι πιο τραγικό το θέμα. Τώρα, γιατί ο κόσμος, πιστεύω ότι η τεχνολογία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι το ποδόσφαιρο τώρα είναι καλύτερο από ό,τι παλιά. Έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο ενδιαφέρον, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι ο καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου, η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση, που παίζει σημαντικό ρόλο. Μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, πιθανόν και η ΑΕΚ ακόμα δεν έχουν βρει ρυθμούς. Αλλά θα πάμε στο τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι και στο δικό μας το πρωτάθλημα φέτος θα είναι ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αν κάποια στιγμή δοθεί ευκαιρία να έχουν κόσμο τα γήπεδα, πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο στο γήπεδο θα έρθει ο κόσμος.